έχετε για την κλεισούρα. Η σύραγγα της κλεισούρας είναι ένα έργο το οποίο είναι ένα έργο, θα έλεγα, από τα σημαντικά για τον ομό μας. Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε όλη τη συζήτηση η οποία έχει ξεκινήσει τουλάχιστον πριν 20 χρόνια, για να μην πω και λίγο παραπίσω. Ας μην ξεχνάμε τις προσπάθειες οι οποίες είχαν γίνει εκείνα τα χρόνια από τους τότε πολιτικούς φορείς, τους τοπικούς φορείς κτλ. Δήμους, νομαρχίες, βουλευτές κτλ. Το ότι είχε βαλτώσει εδώ και τόσα χρόνια, δεν ξέρω αν μπορούμε να το θεωρήσουμε σαν πρόβλημα το οποίο θα μπορούσε να δημιουργήσει άλλες καταστάσεις, ή αν θα ήταν μια κατάσταση η οποία πραγματικά θα είχε διευκολύνει τον νομό, την πόλη, την αγορά γενικότερα. Είναι προφανές ότι υπάρχουν και θετικά, υπάρχουν και αρνητικά στοιχεία. Θα έλεγα ότι η ευκολότερη πρόσβαση δίνει τη δυνατότητα σε ξένους εντός εισαγωγικά ανθρώπους, αυτούς δηλαδή τους οποίους χρειάζεται κάθε αγορά, να έχουν μια πιο εύκολη προσπέλαση, και από την άλλη τη μεριά θα μπορούσε κάποιος να αντιτείνει ότι η εύκολη φυγή μέσω τέτοιων οδικών αξώνων δίνει τη δυνατότητα στους εντόπιους, στους συμπολίτες. Η αλήθεια που είναι κάπου στη μέση, ότι και εμείς πολύ πιο εύκολα θα πηγαίνουμε στην Πτολεμαίδα, αλλά και η Πτολεμαίδα πολύ πιο εύκολα θα έρχεται σε εμάς. Μακάρι η αντιστοιχία να είναι 50-50. Μακάρι η αντιστοιχία να είναι 50-50. Εσείς λοιπόν, σαν εμπορικός κόσμος, κύριε Πανταζή, είστε υπέρ ή κατά του έργου αυτού, ξεκάθαρα? Κοιτάξτε, θα μπορούσε κάποιος να αναπτύξει μια ολόκληρη θεωρία, κύριε Αντσούλη. Αν το δούμε αποκλειστικά με κριτήρια τα οποία έχουν να κάνουν στενά επαγγελματικά με τη λειτουργία των καταστημάτων της πόλης μας κτλ., τότε προφανώς η απάντηση θα μπορούσε να είναι αρνητική. Όμως αυτό νομίζω ότι δεν μπορεί να. Εγώ μπορώ να το δω και από τη θετική του όμως πλευρά. Δηλαδή. Ένα στόπ. Κύριε Πανταζή, μπορώ να το δω εξής. Είμαι κάτοικος Πτολεμαίδας. Έχω πήξει στο καυσαέριο και σε αυτό που αναπνέω εκεί. Θέλω να πάρω μια ανάσα, θέλω να πάρω μια βόλτα. Θα έρθω στην Καστοριά, θα βγω στα μαγαζιά. Από αυτή την άποψη το βλέπετε? Προφανώς και το βλέπουμε. Προφανώς και ότι το βλέπουμε. Μπορεί και πραγματικά. Και έλεγα νωρίτερα και στον κύριο Γκόγκα. Δεν θέλω έτσι. Εγώ πραγματικά τα πιστεύω τα μαγαζιά της Καστοριάς, ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτήν την πρόκληση. Να είναι πόλος έλξης για τα μαγαζιά της Καστοριάς. Γιατί να είμαστε μια αμυντική στάση απέναντι σε αυτό? Αν μη τι άλλο, κύριε Ανσούλη, τα μαγαζιά της Καστοριάς κάνουν μια πολύ σημαντική προσπάθεια τα τελευταία χρόνια. Ακριβώς. Κυρίως μέσα στην κρίση, για να μπορέσουν να σταθούν. Πολύ ωραία μαγαζιά, μερακλείδικα μαγαζιά, τα χέρια. Τα καινούργια μαγαζιά που ανοίγουν ειδικά είναι μερακλείδικα μαγαζιά. Θα βλέπεις, βάζουν μεράκι, βάζουν χρήματα οι άνθρωποι. Δηλαδή δεν είναι ότι κάνουμε κάτι, άντε να το κάνουμε. Όχι, βάζουν γούστο. Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Επομένως, λοιπόν, να το δούμε και από αυτή την άποψη. Προφανώς θα έχει και θετικό αντίκτυπο. Δεν υπάρχει λόγος να πει κάποιος ότι υπάρχουν μόνο αρνητικά. Μόνο αρνητικά. Παλιά άκουγα μάλιστα, δεν ξέρω αν ήταν αλήθεια αυτό, ότι με το τούνελ έψαχναν πάρα πολύ στην Πτολεμαϊδά και προτού γίνει κιόλας, να βρουν χωράφια, οικοπαιδικές εκτάσεις κοντά σε αυτό το άξονο του ανδροτικού τόξου, ώστε να μπορέσουν εκεί να κάνουν μια, ας το πούμε, όχι και εξωτική, ακόμη και πρώτη κατοικία, αν θα ήταν τόσο πολύ σύντομη η δουλειά τους προς τα εργοστάσια. Βέβαια, αλλά τώρα που θα κλείσουν τα εργοστάσια, δεν ξέρω αν θα συνεχίζει αυτή η επιθυμία. Σας είπα κάτι στην αρχή της συνομιλίας μας, ότι τα δεδομένα έχουν αλλάξει άρδιν. Ναι. Τότε καλώς ή κακώς έβρεχε το χρήμα, ναι, και ο καθένας είχε απίστευτα εύκολη πρόσβαση σε οποιαδήποτε χρηματοδότηση. Αυτή τη στιγμή, επειδή αναφέρατε την περίπτωση του να έρθει κάποιος και να κάνει μια κατοικία. Μα το ξέρουμε αυτό. Έψαχναν σε περιοχές από Βασιλιάδα και κάτω, έψαχναν κομμάτια γης για να χτίσουν. Ναι, ακόμη για την πρώτη τους κατοικία. Αυτό που λέτε είναι πραγματικότητα. Ναι. Δεν είναι ψέματα. Έτσι. Ναι. Άλλωστε, είχαν γίνει πάμπολες συζητήσεις εκείνη την περίοδο. Γνωστό. Το θέμα, κύριε Ανσούλη, είναι να τέτοια έργα να γίνονται στην ώρα τους, όταν πράγματι μπορούν να έχουν κατά κύριο λόγο θετικό αντίκτυπο στις τοπικές κοινωνίες. Έστω και αργά η σύραγγα της κλεισούρας με την ολοκλήρωσή της, πιστεύω ότι εν τέλει θα δώσει ένα θετικό πρόσημο. Έτσι, άσχετα αν υπάρχουν οι όποιες αντιρρήσεις από τον όποιο επαγγελματικό κλάδο, έτσι, εκεί νομίζω ότι γίνεται μια συζήτηση
πιθανό για να γίνεται, να το πω έτσι όμως. Ναι, ναι, ναι. Και τίποτα παραπάνω, αλλά τέλος πάντων θεωρώ ότι αν ο μέσος όρος είναι θετικός, τότε τα πράγματα πράγματι μπορούν να είναι θετικά. Ο κύριος Γκόκας νωρίτερα ήταν έξαλλος από το γεγονός ότι όλο αυτό τον καιρό που συζητιέται αυτό το θέμα κτλ. Και τώρα που ψηφίστηκε, ουδής έκανε τον κόπο να παρουσιάσει και πώς θα είναι αυτό το έργο, ή αν θα απομονώσει την κλεισούρα, ή πώς θα συνδεθεί από την τρύπα του τούνελ η κλεισούρα. Αυτό το έχει ως παράπονο. Εσάς... Και φαντάζομαι κύριε Ανσούλη ότι ο άνθρωπος έχει και το δίκιο του, έτσι. Ναι. Δεν μπορεί να λέγεται ένα έργο σύραγγα της κλεισούρας και οι άνθρωποι που κατοικούν... Φοβόμαστε μην γίνουμε, λέει, καστανιά της Καστοριάς. Διόλου απίθανο. Για να μην πω ότι θα είναι και βέβαιο. Α, είστε κι εσείς υπέρ αυτής της άποψης που εκφράζει ο κ. Κόγκας, μάλιστα. Μα κύριε Ανσούλη, λογικό δεν είναι. Έτσι. Ναι. Για πέστε μου τώρα, εσείς όταν πηγαίνετε Θεσσαλονίκη, πόσες φορές έχετε πάει. Καμιά φορά σκέφτομαι τα σουβλάκια εκεί πάνω, να σας πω. Καμιά φορά. Και δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμα. Να σας πω εγώ, γιατί πολλές φορές όταν πηγαίνω στη Βέρεια για τις συνεδριάσεις της Ομοσπονδίας μας, επειδή εκεί είναι η έδρα μας, ανεβαίνω από την Καστανιά, κυρίως για να πάω στην Παναγία της Σουμέλα. Ναι. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι σε εκείνο το σημείο που ήταν όλος εκείνος ο οργασμός. Ναι, τα αυτοκίνητα, τέλειο, τις ουρές. Η βαβούρα, αν θέλετε, έτσι, πλέον δεν υπάρχει τίποτα, εκτός από τη βρύση η οποία τρέχει. Όλες οι ταβέρνες είναι κλειστές. Νομίζω είναι μία ή δύο. Α, μάλιστα. Έμειναν μία ή δύο πάντως. Εντάξει, δεν ξέρω, πάντως έχω να περάσω πάνω από 4-5 μήνες, οπότε... Οπότε δεν ξέρουμε ακριβώς πώς έκλεισαν και αυτές. Μάλιστα. Εσάς λοιπόν σας κάλεσε ποτέ κανείς, κύριε Πανταζή, για αυτό το θέμα? Όχι, κύριε Ανσούλη, και δεν ξέρω αν θα πρέπει να μας καλέσουν, έτσι. Α. Αλλά τέλος πάντων θεωρώ ότι αυτοί οι οποίοι πιθανόν θα έπρεπε να καλεστούν, αν θέλετε από το κομμάτι το δικό μας, θα ήταν ίσως οι σύλλογοι οι οποίοι έχουν περισσότερο σχέση με τον τουρισμό, με την εστίαση, με την αναψυχή κτλ. Γιατί κακά τα ψέματα, αυτό το κομμάτι είναι που παίρνει, αν θέλετε, τη μερίδα του λέοντος από την επισκεψιμότητα στην πόλη μας, από τον τουρισμό, και στη συνέχεια έμεσα θα έλεγα και ίσως σε μικρό βαθμό άμεσα και το δικό μας το κομμάτι. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε κύριε Πανταζή, εσείς βλέπετε το έργο, αναγνωρίζετε ότι είναι ένα μεγάλο έργο, λέτε όμως ότι μάλλον μπορούμε να πούμε συμπέρασμα από τη συζήτησή μας ότι κρατάτε επιφυλάξεις για το έργο, για το εάν πραγματικά, για τα στενά επαγγελματικά, μπορεί ή όχι να βοηθήσει τον δικό σας κλάδο. Κοιτάξτε, ακούστε κύριε Ανσούλη, όταν πρώτο ξεκίνησε η Εγνατία, η αλήθεια είναι ότι, σας το είπα και προηγουμένως, η καθίζηση η οποία υπήρχε στην αγορά, στο κομμάτι το δικό μας, ήταν μεγάλη. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Βέβαια, έχει επέλθει μια ισορροπία πλέον. Για πολλούς και διάφορους λόγους, ας μην τους αναλύσουμε και ας μην τους αναφέρουμε τώρα. Εντάξει, και ένα ταξίδι στη Θεσσαλονίκη δεν είναι ένα φθηνό ταξίδι, είναι 60 ευρώ βενζίνη και 10 τα διόδια. Εντάξει. 70. Να φας, να πιεις, να κυκλοφορήσεις και πάει λέγοντας. Ναι. Εντάξει, είναι μια άποψη και αυτή. Είναι μια άποψη και αυτή. Με το αυτοκίνητο. Αν πάμε τώρα με τις εκδρομές που γίνονται, αυτό είναι μια άλλη επίσης μεγάλη ιστορία. Ναι. Λοιπόν, πολύ μεγάλη. Πολύ μεγάλη. Κύριε Πανταζή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Για να σου λέει, μακάρι να γίνονται μεγάλα έργα στον τόπο μας. Έτσι. Βλέπε σύραγγα κλεισούρας, μιας και είναι. Το θέμα των ημερών. Βλέπε φράγμα Νεστορίου, εκεί και αν πονάει η κατάσταση. Εκεί τα πράγματα είναι κολλημένα αυτή τη στιγμή, δεν δουλεύει κανείς εκεί, δυστυχώς. Βλέπε αεροδρόμιο, το οποίο όταν το χρειαζόμασταν και όταν έπρεπε να είναι... Δεν το είχαμε. Δεν το είχαμε, έτσι. Τώρα μπορεί να το φτιάξουμε, αλλά δεν ξέρω αν θα έχει την ίδια χρησιμότητα. Ναι. Ή βλέπε, αν μας βολέψει για άλλες καταστάσεις από εδώ και πέρα. Βλέπε εξυγίαση της λίμνης. Μελέτες επί μελετών και η κατάσταση παραμένει. Και η λίμνη θα σωθεί από μόνη της. Πώς γίνονται τα πράγματα. Καλά, εντάξει. Ναι. Θα σωθεί από μόνη της. Ναι. Λοιπόν. Καλά το είπατε. Κύριε Πανταζή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Ανσούλη. Καλημέρα. Και επαναλαμβάνω, μακάρι τέτοια έργα να γίνονται. Προφανώς και δίνουν όθηση σε κάθε τοπική οικονομία. Οι εποχές, είπατε, αλλάζουν. Παλιότερα μπορεί να είχαμε επιφυλάξεις, οι εποχές όμως αλλάζουν. Λοιπόν. Εντάξει, κύριε Πανταζή, σας ευχαριστούμε.